Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε έναν εντυπωσιακό καθρέφτη με πλακάκια. Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την οικογένεια Μαμούτ. Το κρίσταλ για τις λεπτές κολλήσεις, το high-tech για τον καθρέφτη και το multi για τα πλακάκια. Πάμε να δούμε πώς. Το σχέδιο με τις αναλυτικές διαστάσεις θα το βρείτε στο diy.bostik.com. Θα χρειαστούμε το Mammut Glue Multi, το Mammut Glue High Tack, το Mammut Glue Crystal μαζί με τις ειδικές μύτες, τον κόφτη, το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun, μερικά πλακάκια, ένα κόντρα πλακέ, πιχάκια και καθρέφτη. Ξεκινάμε την προετοιμασία με το Mammut Glue Multi. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα απλό κοπίδι, απλά προσέξτε να μην κόψετε τις βόλτες στο στόμιο. Βιδώστε την απλή μύτη. Ανοίξτε το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun και τοποθετήστε το Mammut Glue Multi. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τοποθετήστε τα πλακάκια πάνω στο κόντρα πλακέ και αρχίστε να παίζετε με τη διάταξή τους μέχρι να σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Το κεντρικό πλακάκι δεν θα φαίνεται, οπότε βάλτε εκεί το σχέδιο που σας αρέσει λιγότερο. Ξεκινάμε το κόλλημα από τα ακριανά πλακάκια. Στην πίσω πλευρά τους περάστε 3 κάθετες γραμμές Mammut Glue Multi σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών μεταξύ τους. Κολλήστε τα πλακάκια στο κόντρα πλακέ χωρίς να αφήνετε περιθώριο ανάμεσά τους. Για τα πλακάκια χρησιμοποιούμε το Mammut Glue Multi γιατί παρέχει και αυτό πολύ δυνατή συγκόλληση όπως όλα τα προϊόντα Mammut, αλλά είναι πιο ρευστό από το Mammut Glue High Tack και έτσι θα είναι πιο εύκολο να πατήσουμε τα πλακάκια και να έρθουν όλα στο ίδιο επίπεδο. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το Mammut Glue High Tack για τον καθρέφτη. Αφαιρέστε την ειδική μύτη από τη συσκευασία. Αυτή η μύτη ονομάζεται V-Nozzle και μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το Mammut Glue High Tack με τριγωνικό κορδόν. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Βιδώστε την V-Nozzle. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το Mammut Glue High Tack, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Ανοίξτε το Mammut Gun και τοποθετήστε το Mammut Glue High Tack. Προτείνω τη χρήση του συγκεκριμένου πιστολιού καθώς έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλης. Τοποθετήστε τον καθρέφτη πάνω στα πλακάκια και με ένα χαρακάκι βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο κέντρο. Βάλτε μικρά σημαδάκια με μολύβι για να ξέρετε πού θα τον κολλήσετε. Στην πίσω πλευρά του καθρέφτη λοιπόν περάστε 3 κάθετα τριγωνικά κορδόνια Mammut Glue High Tack σε απόσταση 10 με 15 εκατοστά μεταξύ τους. Να πω εδώ ότι το Mammut Glue High Tack είναι το ιδανικό προϊόν για αυτή την εργασία καθώς η ειδική του σύνθεση δεν χαλάει την ψευδαργύρωση του καθρέφτη. Επιπλέον, λόγω της πολύ ισχυρής αρχικής συγκράτησης, δεν χρειάζεται καν να στηρίξετε τον καθρέφτη μέχρι να στεγνώσει. Είναι πολύ σημαντικό να τραβήξετε τα τριγωνικά κορδόνια κάθετα, ειδικά αν ο καθρέφτης πρόκειται να μπει στο μπάνιο, έτσι ώστε να μην παγιδεύουν η υγρασία. Επιβεβαιώστε ότι ο καθρέφτης έχει μπει στο κέντρο και πατήστε ελαφρά. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε το Mammut Glue Crystal για να κολλήσουμε τα περιμετρικά πιχάκια. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη. Και τοποθετήστε το Mammut Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Τοποθετήστε περιμετρικά τα πιχάκια. Με ένα μολυβάκι σημειώστε πάνω τους
το ύψος της κατασκευής για να ξέρετε μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να βάλετε κόλλα. Εφαρμόστε μία λεπτή γραμμή Mammoth Glue Crystal σε κάθε πιχάκι και κολλήστε τα στη θέση τους. Το Mammoth Glue Crystal ενδείκνεται για λεπτές κολλήσεις καθώς είναι κρυστάλλινα διάφανο και έτσι δεν θα φαίνεται αν ξεφύγει από την περιοχή της κόλλησης. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ημάντα, ώστε να κρατηθούν σφιχτά στη θέση τους τα πιχάκια για τουλάχιστον 2 ώρες, μέχρι να στεγνώσει η κόλλα δηλαδή. Την επόμενη μέρα μπορείτε να γυαλοχαρτάρετε ελαφρά τα πιχάκια. Και περάστε ένα βερνίκι σε χρώμα που να ταιριάζει με τα πλακάκια σας. Για πιο απαλό αποτέλεσμα, σκουπίστε με χαρτί κουζίνας πριν στεγνώσει το βερνίκι. Όταν στεγνώσει, είστε έτοιμοι να διακοσμήσετε τον καινούργιο σας καθρέφτη σε μία όμορφη γωνιά. Με γεια!